Ό,τι επιθυμείτε, ελπίζω να περάσετε όμορφα. Ναι, καλή Σαρακοστή να ευχηθώ κι εγώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ήταν ωραίο το τρίμερο. Τώρα έχουμε μια μεγάλη περίοδο που μπορούμε να εργαστούμε. Μάλιστα. Μέχρι το Πάσχα, μέχρι την επόμενη, μέχρι τις επόμενες διακοπές. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα του ΤΕΗ. Πήρατε θέση στο θέμα ως αντιπεριφερειάρχης και λέτε ούτε πολύ να δοθεί ευκαιρία ξανά στην Ιερά Πέτρα. Στείλετε και επιστολή μάλιστα στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν ξέρω, έχουμε νεότερα, επειδή το παρακολουθείτε το θέμα, εκτός από την επιστολή, δεν ξέρω, δεν πιστεύω βέβαια να σας απάντησαν αμέσως, να σας απάντησε ο Υπουργός. Όχι, δεν έχουμε κάποια σχετική ενημέρωση. Θέλω να πω όμως ότι είναι σημαντικό, είναι κρίσιμο να υπάρχουν ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και ανώτερης εκπαίδευσης στο Λασίθι. Γνώμη μου είναι ότι αυτό είναι το σημείο που το Λασίθι αδικήθηκε κατάφορα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι τόσο στα έργα υποδομής, αλλά στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν σχολές, δεν υπάρχουν δηλαδή ΤΕΗ ή ΑΕΗ στις πόλεις του Λασιθίου. Είναι κρίσιμο αυτό το ζήτημα, διότι θα πρέπει και αυτά που έχουμε να παραμείνουν, αλλά και νέες σχολές να διεκδικούμε συνεχώς. Και είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη της πολιτείας να το δει αυτό και να το αντιμετωπίσει, διότι πέρα από το γεγονός ότι οι σχολές φέρουν τα παιδιά που δημιουργούν ένα κύκλο, μια οικονομία στην κάθε περιοχή, όμως εκτός από αυτό ένα άλλο πολύ σημαντικό που κάνουν είναι ότι αλλάζουν την ποιότητα της πόλης. Έρχεται δηλαδή κόσμος περισσότερο μορφωμένος, περισσότερο καλλιεργημένος. Οι καθηγητές που κάνουν μάθημα έχουν διαφορετική νοοτροπία, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης έρχονται και οι νέες τεχνολογίες σε άμεση επαφή με τον κόσμο της περιοχής. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε πριν με τον καθηγητή του ΙΤΕ, τον κύριο Θανασιάδη, για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα εδώ στην Ιερά Πέτρα ομιλία για αυτό το ζήτημα. Οπότε το συνδέω λίγο και με το ΤΕΗ, το οποίο είχε ηλεκτρονικό αγροτικό μάρκετινγκ, ας πούμε, κάτι που ενδιαφέρει και αφορά όλους τους αγρότες της περιοχής εδώ, τις ομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς, πώς θα μπουν εκεί, επειδή το συνδέσατε κι εσείς και καλώς το κάνατε. Άρα, εννοείται ότι αν είχαμε 600-700 φοιτητές, όπου είχαμε φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο το προηγούμενο διάστημα, τι καλύτερο από ζωή σε μια πόλη, και δεν το βλέπω οικονομικίστικα το θέμα, δηλαδή πόσα διαμερίσματα θα τέλος πάντων θα δοθούν ή θα νοικιαστούν ή δεν ξέρω τι άλλο. Φέρνουν ζωή, φέρνουν άλλη νοοτροπία αυτά τα παιδιά και δεν βλέπουμε το Ρέθμινο, τα Χανιά, το Ηράκλειο με τις πανεπιστημίου πόλεις εκεί, πόσο διαφορά υπάρχει και στην νοοτροπία και στα πολιτιστικά δρόμενα κλπ. Οπότε, πώς θα το παλέψουμε τώρα αυτό? Εκεί είναι τώρα το ερώτημα, το κρίσιμο. Όταν το τμήμα, κυρία Πετράκη, το τμήμα εμπορίας και διαφήμισης έχει ενταχθεί ουσιαστικά στο τμήμα ΤΕΗ του Αγίου Νικολάου. Νομίζω και εδώ είναι ένα θέμα. Πώς θα ξαναφύγει από εκεί, ας πούμε, να έρθει εδώ ως αυτόνομο τμήμα? Δεν ξέρω αν το κοιτάξτε, έχουν γίνει κακοί χειρισμοί. Έχει ευθύνη το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Οι θέσεις της περιφέρειας είναι σταθεροί. Θα πρέπει να παραμείνουν τα ΤΕΗ, αυτά τα ΤΕΗ που έχουμε στις πόλεις όπως είναι. Όχι μόνο να παραμείνουν, αλλά να έρθουν και άλλα ΤΕΗ. ΤΕΗ που να είναι σχετικά στο αντικείμενο με τα υφιστάμενα. Διότι ενδυναμώνονται, διότι ενισχύονται και οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών αλλά και μεταξύ των αντικειμένων. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, τώρα που οι οικονομικές συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, να υπάρχουν ΤΕΗ που να έχουν σχετικό αντικείμενο με τα σύγχρονα δραστηριότητες της κάθε πόλης. Δηλαδή είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ΤΕΗ που με τις αγροτικές δραστηριότητες στην Ιερά Πέτρα, έτσι ώστε
τα παιδιά της Ιεράπετρας να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε αυτό το ΤΕΙ, να μην χρειάζεται να απομακρυνθούν από την περιοχή. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή, είναι παράλογο να έχουμε ΤΕΙ, αντίστοιχα ΤΕΙ σε περιοχές όπου δεν καλλιεργούν τίποτα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει έτσι μια προσπάθεια, ειδικά για την Ιεράπετρα, να υπάρχει ΤΕΙ και γεωπονίας κατά τη γνώμη μου, αλλά και ΤΕΙ, το ΤΕΙ το αφιστάμενο να παραμείνει. Θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς η κεντρική σκηνή, το κεντρικό κράτος, είναι πάρα πολύ απομακρυσμένο αυτή τη στιγμή από τους πολίτες σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στο ΤΕΙ. Οπότε δημιουργούνται όλες αυτές τις λειτουργίες. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και, άρα, παρόλο ας πούμε, που και τα ιδρύματα, τα τεχνολογικά ή τα ΑΕΗ, έχουν μια διαφορετική άποψη. Δηλαδή, δεν θέλουν την αποκέντρωση, γιατί αυτό προφανώς τους ταλαιπωρεί, να μην πω λέξη. Οπότε, δεν ξέρω αν βοηθήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι γίνεται, είναι ένα μπαλάκι πινκ-πονγκ και ο ένας ξαναγυρίζει τις ευθύνες πίσω στον άλλο. Δηλαδή, βλέπουμε το ΤΕΙ Κρήτης να έχει μια στάση, ό,τι πει το Υπουργείο, δώστε μου χρήματα και εγώ θα το λειτουργήσω για το ΤΕΙ Ιεράπετρας τώρα. Και το Υπουργείο ρίχνει στο ΤΕΙ και λέει, εντάξει, αλλάξε την απόφαση. Αλλά η απόφαση του ΤΕΙ, όπως ξέρω, ήταν να στηρίξει το τμήμα. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το οποίο δεν είναι καλό. Πώς θα το χειριστούμε αυτό τώρα, κυρία Πετράκη, το θέμα. Τι να σας πω. Το πινκ-πονγκ. Εμείς είμαστε συμπαραστάτες, έχω κάνει παρεμβάσεις παντού, όπου και όποτε χρειαστεί θα είμαστε οι συμπαραστάτες στο ΤΕΙ της Ιεράπετρας. Όλο το παιχνίδι το κάνει όμως το κεντρικό κράτος. Δεν μπορώ να πω κάτι, δηλαδή θα πρέπει να πάρουν θέση οι υπεύθυνοι, καταρχήν οι βουλευτές του νομού και στη συνέχεια η κυβέρνηση. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν ξέρω αν μπορεί κάτι άλλο πέρα δηλαδή από τις επιστολές που δεν ξέρω, δεν τις λαμβάνουν και τόσο υπόψη οι κυβερνώντες. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας και θα πρέπει να το έχουν αυτό στα χέρια τους. Δεν μπορούν να ενεργούν χωρίς την σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Είναι σημαντικό δηλαδή να ξέρουν ότι εδώ η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Λασιθή, ο Δήμος διαφωνεί. Ναι. Νομίζω το γνωρίζουν, αλλά το θέμα είναι μήπως πρέπει να δράσουμε κι εμείς, δηλαδή να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα, δεν ξέρω. Εγώ είμαι υπέρ των κινητοποιήσεων. Θεωρώ ότι οι κινητοποιήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το αγωνιστικό πνεύμα πάντα δικαιώνεται. Και σε κάθε τέτοια δράση εγώ πάντα θα είμαι υπέρ και θα είμαι και παρούσα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε σε αυτό, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω και για τη δακοπροστασία, αν έχουμε κάποιο νέο. Ναι, πράγματι, είχαμε αυτό το ζήτημα. Φαίνεται πως επαναχώρησε το Υπουργείο και θα κάνει το διαγωνισμό με τα φάρμακα. Φαντάζομαι το έχετε αναλύσει, να μην πούμε το ιστορικό. Ναι, μην το πούμε το ιστορικό. Ναι. Οπότε, το Υπουργείο, λοιπόν, που είχε παραλείψει να κάνει το διαγωνισμό για τα φάρμακα, είχαμε φτάσει δηλαδή στην περίοδο που θα έπρεπε να έχει γίνει διαγωνισμός, είναι διεθνής διαγωνισμός, θέλει 5 ή 6 μήνες για να ολοκληρωθεί, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν το είχε κάνει αυτό το Υπουργείο και εκτός των άλλων δεν έχει δώσει και δεν έχει φτάσει ακόμα μέχρι στιγμή σε εμάς η έγκριση διάθεσης πίστοσης για την εργασία, δηλαδή τους διαγωνισμούς που κάνουμε στα συνεργεία προκειμένου να ξεκινήσουν τις εργασίες δακοπροστασίας. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξοι δηλαδή ότι θα τα καταφέρουμε και δεν θα πληγεί και αυτή η παραγωγή κι άλλο με την προσβολή του δάκου στις ελιές? Δεν μπορώ να το πω ακόμα. Ναι. Δεν μπορώ να το πω ακόμα, διότι κάθε χρόνο όλα είναι πάρα πολύ καθυστερημένα. Όλα τα κάνουμε στο παραπέντε. Ναι. Είναι πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα, πάρα πολύ δύσχριστο. Έχει πάρα πολλούς διαγωνισμούς, δεν έρχονται εγκαίρως τα χρήματα. Ακόμα και όταν έρθουν τα χρήματα, δεν παίρνουμε εγκαίρως τις εγκρίσεις από τα Υπουργεία και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους προκειμένου να πληρώσουμε. Ναι.
όλο αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορείς να έχεις ένα τόσο δύσχυστο πρόβλημα και να είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα και το κεντρικό κράτος, κυβέρνηση να μην το διαχειρίζεται, να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει τόσες φορές όλο το πρόγραμμα να έρθει στα χέρια μας εγκαίρως. Ναι. Όπως ήταν, νομίζω, και παλιότερα χρόνια, νομίζω ότι ήταν έτσι. Δηλαδή ήταν στην νομαρχία τότε το παιχνίδι αυτό με τη δακοπροστασία. Ναι, τώρα το χειρίζονται όμως, το κρατάνε στο Υπουργείο, mm-hmm. κρατάνε τις πιστώσεις στο Υπουργείο. Mm-hmm. Ζητούμε λοιπόν να έρθει σε εμάς. Μάλιστα είχαμε έρθει σε συνεννοήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε καταφέρει επιτέλους φέτος να εγκριθεί να κάνουμε το διαγωνισμό της δακοκτονίας για 3 χρόνια. Mm-hmm. Ναι. Έτσι ώστε να μην έχουμε κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα, αλλά, mm-hmm. αλλά να κυλήσει, ας πούμε, να ρολάρει, ας πούμε, το πρόγραμμα για 3 συνεχόμενα χρόνια. Και αυτό mm-hmm. Το είχαμε επιτύχει και είμαστε έτοιμοι και ακόμα δεν έχουμε την έγκριση διάθεσης πίστωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο θέμα που θα μπορούσαμε να πούμε τόσο το ΤΕΙ και τη δακοπροστασία με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ, κυρία Πετράκη, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι κρίσιμο για όλη την παραγωγή της Κρήτης, για την ποιότητα του λαδιού της Κρήτης. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να ξεκινήσει και είναι μεγάλη προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει, να διαφυλαχθεί τόσο η ποιότητα, αλλά και θα πρέπει να γίνει η εκπαίδευση mm-hmm. των καλλιεργητών. Mm-hmm. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται έτσι τυχαία και όπως γίνονται αυτή τη στιγμή. Στην περιφέρεια Κρήτης καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και με το brand name και με πάρα πολλές δράσεις, προκειμένου όλο αυτό το πακέτο που σχετίζεται με το λάδι να βελτιωθεί, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κεντρικές πολιτικές στήριξης. Mm-hmm. Και όταν βλέπεις ότι ένα τόσο μεγάλο, τόσο σημαντικό εισόδημα για την Κρήτη, αυτό το προϊόν κινδυνεύει από αδιαφορία, πώς αλλιώς να το περιγράψω, mm-hmm. του Υπουργείου, είναι πάρα πάρα πολύ δυσάρεστο. Μάλιστα, είναι δυσάρεστο. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν πιέσεις προκειμένου να διευθετηθούν αυτά τα ζητήματα και εσείς έχετε πάρει θέση. Ωραία. Λοιπόν, να σας... Για το γυροκομείο μας ρωτάει ένας φίλος ακροατής. Ναι, μπράβο, είχατε και εσείς σκέψη, είχατε έρθει και εδώ στην Ιεράπετρα, ενδιαφερόμενος για το γυροκομείο της πόλης εδώ. Έχει γίνει κάτι, έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό? Ναι, είχαμε κάνει κάποιο προγραμματισμό δράσεων mm-hmm. σε συνεργασία με το Δήμο που έχει και την ευθύνη του γυροκομείου για το mm-hmm. πώς τους επόμενους μήνες θα χειριστεί το θέμα. Ναι. Νομίζω ότι είχε γίνει στην Ιεράπετρα την προηγούμενη φορά ισχύει, δεν έχουμε εκ μέρους του Δήμου κάποια σχετική ενημέρωση. Νομίζω ότι θα συνεχίσει τον προγραμματισμό που είχαμε, δηλαδή mm-hmm. θα κάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, mm-hmm. όλα αυτά τα τεχνικά θέματα, τέλος πάντων, ναι, ναι. προκειμένου να φτάσει στην άδεια λειτουργίας. Μάλιστα. Είναι κοντά δηλαδή η άδεια λειτουργίας, κυρία Πετράκη, πιστεύετε? Όχι, δεν είναι πολύ κοντά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Ναι, mm. γι' αυτό είχαμε βάλει και σχετικό χρονοδιάγραμμα mm-hmm. και θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Δεν είναι πολύ εύκολο, όχι. Ναι, είναι εύκολο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο και είναι πολλά χρόνια έχει μείνει έτσι και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει και αυτό. Νομίζω πως να είναι σημαντικό mm-hmm. να κλείσει αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλά να περνάτε. Ευχαριστούμε για το χρόνο, κυρία Πετράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν,